Γνωστό έγινε το ζευγάρι του τελικού στο κύπελο Λέσβου Γεώργιος Καρέκο, το οποίο φέτο πραγματοποιήθηκε κανονικά. Οι δύο ομάδε που θα μονομαχήσουν για την κατάκτηση του τροπέου είναι ο Αιωλικό και ο Αίολο που νίκησαν στην ημιτελική φάση του Παλαισβιακό και Αθλητικό Όμιλο Μιτυλίνη αντίστοιχα. Το μεγάλο φαβορή για τον τίτλο είναι ξεκάθαρα ο Αιωλικό, μια και αγωνίζεται σε παραπάνω κατηγορία από τον Αίολο και συγκεκριμένα στη Γάμε Εθνική, οπότε είναι λογικό να έχει τον πρώτο λόγο στη μεταξύ του μονομαχία. Στα ημιτελικά, ο Αεολικό δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Παλαισβιακό, του οποίου επιβλήθηκε με 64-34 σε παιχνίδι που έγινε την Τετάρτη. Ο προπονητή των Κιανόλευκων έδωσε χρόνο συμμετοχή κυρίω σε παίκτε που δεν έχουν παίξει πολύ στην ΓΑΜΕΘΝΙΚΗ δίνοντα παράλληλα πολλέ ανάστασει κατά τεκμήριο βασικού. Πάντω, η ομάδα τη Μητυλίνη δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Παλαισβιακό, ελέγχοντα το παιχνίδι σε όλη του τη διάρκεια, φτάνοντα δίκαια στην επικράτηση και μάλιστα με μεγάλη διαφορά πόντων. Ο έτερο φιναλή του τελικού. Έολο είχε τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό λίγε μέρε νωρίτερα, ξεπερνώντα το εμπόδιο του αθλητικού ομίλου Μιτζήνη με 66-46. Για την ομάδα του Θοδωρή Γιανίκου θεωρείται ήδη μεγάλη επιτυχία το γεγονό πω βρίσκεται στον τελικό, εκεί όπου θα προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό, μετρώντα τι δυνάμει του απέναντι στο φαβορή που λέγεται «Εολικός». Σύμφωνα με πληροφορίε, ο τελικός θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη σε ώρα που θα οριστεί τι επόμενε μέρε. Επίση, να αναφέρουμε πω οι δύο ομάδε έχουν από μία κατάκτηση κυπέλου, ο Αεολικός το 2019 και ο Αέολος ένα χρόνο νωρίτερα, οπότε όποια ομάδα το κατακτήσει φέτο θα προσθέσει στη συλλογή τη το δεύτερο κύπελο Λέσβου Γεώργιο Καρέκος. Μένουμε στο μπάσκετ, τον τίτλο του πρωταθλήματο στην κατηγορία των Νεωνίδων για πέμπτη φορά στην ιστορία του κατέκτησε ο Αέολος Μητυλίνη, που νίκησε την Ολυμπιάδα Μύθνας με 52-28 στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό τη Νεάπολη. Από το ξεκίνημα του αγώνα, τα κορίτσια του Έολου έδειξαν τι προθέσεις του και προηγήθηκαν στο πρώτο δεκάλεπτο 14-5. Στη δεύτερη περίοδο, η διαφορά διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο με την ομάδα του Θοδωρή Γιαννίκου να έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού, πηγαίνοντα στην ανάπαυλα προηγούμενη με 29-14. Ούτε στην επανάληψη, η Ολυμπιάδα μπόρεσε να φανεί απειλητική, έχοντας αρκετά στο χασούτ. Στην τελευταία περίοδο ο Έολος έκανε σωστή διαχείριση του παιχνιδιού κρατώντας την υπέρ του διαφορά μέχρι το τέλος του αγώνα φτάνοντας έτσι στην κατάκτηση ενός ακόμη πρωταθλήματος στην κατηγορία των Ιανίδων εκεί όπου η ομάδα της Μυτιλίνης δείχνει να κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν 5-14, 9-15, 9-8 και 5-15.